Λοιπόν, μάγκες, κυρίες και κύριοι, ο Παναθηναϊκός, ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον είδατε, δεν θα είναι του χρόνου. Οι αλλαγές θα είναι πολλές. Και στους ξένους, αλλά και στο ελληνικό υλικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μείνουν όλοι οι μπασκετμπολίστες του Παναθηναϊκού. Θέμα συμβολέων, θέμα προτάσεων, θέμα χτυπημάτων από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού είναι δεδομένο ότι τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά. Αυτή τη στιγμή το πρώτο της μέλημα είναι να δει τι θα κάνει με την ιστορία του προπονητή. Εδώ στο Show Must Go On Live έχετε ακούσει πρώτον τον Καβαλιεράτο να λέει ότι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού θα είναι ο Πρίφτης. Πρέπει να περιμένουμε να το δούμε αυτό. Οι σωστές ομάδες, όπως θα κάνει και ο Παναθηναϊκός, θα είναι να συζητήσει με τον προπονητή που έχει, θα συζητήσει με τον Κάτας και από εκεί και πέρα θα ξετυλίξει το κουβάρι για όλους τους υπόλοιπους. Ο Χεζόνια μπορεί να θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να δουν τι θα κάνουν στο οικονομικό. Η Μπαρτσελόνα δεν νομίζω ότι ο Γιασκεβίτσιος έχει καμία όρεξη να τον έχει παίκτη. Παίρνω ρίσκο που το λέω, αλλά γνωρίζοντας τον Σάρας, τον οποίο τον θεωρώ πάρα πολύ καλό προπονητή και τη φιλοσοφία του, δεν νομίζω ότι θα ήθελε έναν τέτοιο μπασκετμπολίστα να έχει σε αυτό που έχει φτιάξει ο ίδιος στην Βαρκελόνη. Παρεπιπτόντως διέλυσε την Ρεάλ, την κέρδισε στο Παλάθιος de los Deportes, πάει να πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία αφού απέτυχε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Κατά τα άλλα, είναι τα συμβόλαια των Ελλήνων παικτών του Παναθηναϊκού, τα οποία θα πρέπει να γίνει συζήτηση και θα γίνει και πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτά. Ανοίγουν τα κεφάλαια για τον Παναθηναϊκό. Τόσο καιρό δεν έλεγα, αρνιόμουν, το ξέρετε. Όσοι είστε Παναθηναϊκοί, είστε οι μεγαλύτεροι μάρτυρες. Η ομάδα ακόμα έπαιζε. Τώρα όμως μπορούμε να λέμε και για τον Παναθηναϊκό ό,τι έχουμε ξεκινήσει να λέμε για άλλους από πριν. Ολυμπιακός ξεκίνησε να ψωνίζει από ένα άλλο ράφι μακριά από αυτό που είχε βγει προς τα έξω. Το όνομα του Lloyd έγινε walk-up. Έχει ενοχλήσει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Γίνεται συνήθως αυτό. Αποκτήθηκε ένας παίκτης, ανακοινώθηκε ένας παίκτης ο οποίος είναι πραγματικά μπασκετικό εργαλείο. Ναι, για τους ακρεφνείς μπασκετικούς, για όλα αυτά που επικοινωνιακά βγαίνουν κάθε χρόνο, ναι, είναι κλειδί, ναι, τον θέλει ο Μπαρτζόκας, ναι, ταιριάζει με την περιφέρεια, ναι, όλα, αλλά όλα αυτά λέγονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο αποκτούνται οι παίκτες του προπονητή. Κάθε χρόνο δεν αποκτάται ένας παίκτης που να μπορεί να πάρει την μπάλα και να την ξεφτυλίσει, να την κάνει πατσαβούρα και να δώσει την έξτρα ανάσα που θέλει η περιφέρεια του Ολυμπιακού. Αναζητείται ακόμη αυτός ο παίκτης. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Για τον Ντόρσε ισχύει ό,τι σας έχω πει πριν από δύο μήνες στο podcast. Δεν έχει αλλάξει, δεν έχει διαφοροποιηθεί τίποτα. Επίσης, υπάρχει ακόμα μια εκκρεμότητα για τον Ολυμπιακό που σας την έχω αφήσει ανοιχτή και παραμένει ανοιχτή και δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα αυτή. Ο Φολ και οι υπόλοιπες ιστορίες, οι οποίες εμφανίζεστε και με ρωτάτε στο δικό μου Instagram, είναι τελειωμένες δουλειές και ο Λούτζης και όλα αυτά είναι περιπτώσεις στις οποίες ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύκολο να τις τελειώσει. Όμως ο Ολυμπιακός, για να φτάσει εκεί που θέλει ο ίδιος και ο κόσμος του, δεν έχει πάρει ακόμα, δεν έχει ακόμη κάνει τις κινήσεις που θα έπρεπε να κάνει. Όσο θα είμαι μόνος μου, αυτά θα βλέπετε και αυτά θα ακούτε. Οπότε να παρακαλάτε να έρχεται εδώ ο Καβαλιεράτος για να συζητάτε για τα άλλα θέματα, για τις ομοσπονδίες και για όλα τα υπόλοιπα.